ήτανε πρωί. Θα σηκωθώ, τα δάκρυα να θάψω. Όταν θα έχω γιατρεύτη κι οι γρατζουνιές θα έχουν χαθεί, θα βγω για να σε ψάξω. Εγώ θα έρθω, εγώ θα έρθω, σαν να μην έχω πληγωθεί ποτέ μου. Έτσι θα έρθω με την ανάσα του καινούριου ανέμου, χωρίς σημάδια από έρωτες, πίκρα από θυμένα. Σαν να μην έχω πληγωθεί ποτέ, θα έρθω για μένα και για σένα. Εγώ θα έρθω σαν να μην έχω πληγωθεί ποτέ μου. Ραλία Χριστίδου. Έξω στην πόλη Βόλτα. Πάμε μια βόλτα, εννοείται. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνάντηση. Εγώ ευχαριστώ. Για αυτό το υπέροχο τραγούδι που με το οποίο ξεκινήσαμε. Πάμε μια βόλτα. Ναι, σαν η Μπαλτζή. Στίχη σαν η Μπαλτζή, η μουσική δική μου και είναι ντουέτο με μια εκπληκτική λαϊκή φωνή. Την Πίτσα την Παπαδοπούλου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Mm-hmm. Αυτή που έκανε να δεχτεί να τραγουδήσουμε και παρέα και να δεχτεί να τραγουδήσουμε και ένα δικό μου τραγούδι. Πες μου πρώτα απ' όλα για τη συνύπαρξη με τη Σάνι Μπαλτζή. Είναι. Τη θαυμάζω. Τη Σάνι την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, την εκτιμώ βαθύτατα και τη θαυμάζω πάρα πολύ. Μ' αρέσει ο στίχος που γράφει. Ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω mm-hmm. δικά της τραγούδια. Συναντηθήκαμε τυχαία σε μία έξοδο που είχαμε πάει να δούμε την Ελένη Τζαλιγοπούλου, πέρσι στην Αρχιτεκτονική. Την βρήκα εκεί. Την έπιασα, της λέω: Σάνι, γεια σου, είμαι η Ραλία Χριστίδου. Μου λέει: Καλή, σε ξέρω. Της λέω, εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά σου, θέλεις να βρεθούμε, να συναντηθούμε, μήπως κάνουμε κάποια πράγματα μαζί. Μου λέει με μεγάλη μου χαρά κτλ. Όντως βρεθήκαμε, συναντηθήκαμε πάρα πολλές φορές. Τολμώ να πω ότι είμαστε πλέον πολύ καλές φίλες και είναι κάτι που είναι σπάνιο στη δουλειά μας. Αυτό σημαίνει κάτι και για συνεργασίες που θα έρθουν, 100%. Έχουμε, εκτός από αυτό είναι το πρώτο μας τραγούδι, που πάει πάρα πολύ καλά και θέλω να ευχαριστώ δηλαδή τον κόσμο συνέχεια και όλες mm-hmm. μέσα από τη σελίδα μου στο Facebook. Τους μιλάω, τους λέω ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη που έχουν δείξει και ξέρουν ότι είναι κάτι το οποίο το κάνουμε μόνοι μας. Δηλαδή, έχω φτιάξει δική μου εταιρεία και. Αυτό το κάνουμε μόνοι μας, θέλω λίγο να το εξηγήσουμε. Ναι. Ειδικά σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, είναι ανάγκη, η κρίση οδήγησε εκεί, είναι επιλογή δική σου ή όλα μαζί. Για να σου είμαι απολύτως ειλικρινής. Είναι όλα αυτά που είπες μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή και η κρίση και προσωπική ανάγκη και τρόπος έκφρασης να κάνεις αυτό που θέλεις, αυτό που είσαι, όποιο και αν είναι το κόστος. Αφεντικό το εαυτό σου. Εντελώς, ναι. Και εντάξει, αφεντικό για μένα είναι ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή αυτοί αποφασίζουν, αυτοί είναι οι τελικοί κριτές. Mm-hmm. Εκείνοι είναι αυτοί που σε βοηθούν και σου δίνουν τη δύναμη για να συνεχίσεις. Ωραία. Δηλαδή, ό,τι κάνω το χρωστάω σε αυτούς. Τώρα, κοίτα πώς το ένα θα φέρνει το άλλο. Πίτσα Παπαδοπούλου, εντυπώσεις. Η Πίτσα είναι μία από τις πιο γλυκές γυναίκες που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Μου έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι της είπε η Σάνι: Έχω ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε γράψει μαζί με τη Ραλία και θέλουμε να το πείτε μαζί. Mm-hmm. Δέχτηκε κατευθείαν. Ούτε ρώτησε τι πώς και τα λοιπά. Το πιο φυσιολογικό πράγμα, ας πούμε, θα ήταν να πει ναι, φυσικά, αλλά να το ακούσω το κομμάτι, ξέρω εγώ. Εκείνη είπε ότι ναι, εκτιμώ πάρα πολύ τη Ραλία, είναι πολύ καλό παιδί, μπλα 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 μπλα. Τέλος πάντων. Και αμέσως μετά πήγα κι εγώ από το σπίτι της, της είπα το κομμάτι, το άκουσε, ενθουσιάστηκε. Μου είπε ότι ήξερα, σένα σε ήξερα, ας πούμε, και σαν μουσικό, mm-hmm. αλλά δεν περίμενα να είναι τόσο ωραίο το κομμάτι. Ναι. Και εγώ να ξέρεις ότι σου λέω αλήθειες, κοριτσάκι μου. και το εκτίμησες έτσι. Πάρα αυτό πολύ. Το αυθεντικό σου αρέσει. Πάρα πολύ, το λατρεύω. Είναι κάτι που αποζητώ από τους ανθρώπους, από τις σχέσεις, από τις επαφές, από τις συνεργασίες. Ναι. Θέλω οι άνθρωποι να είναι αυτός τους και θέλω να προσπαθούν να τον εξελίσσουν όσο γίνεται περισσότερο. Έχεις μπλέξει όμως και με έναν άλλον τύπο. Εμείς τον γνωρίσαμε, τον ήξερα, αλλά τηλεοπτικώς τον γνωρίσαμε τουλάχιστον στην εκπομπή πέρυσι. Μεγάλος Γιώργος Μαργαρίτης. Γράψαμε το εορταστικό μας πέρυσι, τέτοια εποχή ήταν.
είστε στις γραμμές. Είμαστε στις γραμμές. Κωνσταντινούπολης 111, εδώ κοντά στη γειτονιά είμαστε. Εδώ λίγο πιο κάτω θα είμαστε. Γιώργος Μαργαρίτης. Άνω και κάτω τελεία, βάλε δίπλα ό,τι θες. Γιώργος Μαργαρίτης επίσης, άλλος ένας αυθεντικός άνθρωπος. Μου κάνανε την πρόταση να είμαστε μαζί φέτος. Δέχτηκα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Τον εκτιμώ σαν καλλιτέχνη για τις επιλογές του, για τη στάση που έχει κρατήσει στη δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα που τον γνωρίζω, δεν σου κρύβω ότι τον θαυμάζω ακόμη περισσότερο. Ναι. Έχει μια εκπληκτική γοητεία αυτός ο άνθρωπος. Ως άνθρωπος πάνω απ' όλα. Ως άνθρωπος. Τι θα έχει το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα θα έχει τραγούδια από τη δισκογραφία μας. Θα έχει τα τραγούδια που μας χαρακτηρίζουν, που μας ταιριάζουν, ο καθένας ανάλογα με το ύφος του. Και φυσικά θα υπάρχει μια συνένωση στο κλασικό ελληνικό λαϊκό τραγούδι, που πλέον συναντάται σε πολύ λίγα μαγαζιά. Έχω επισκεφτεί διάφορους χώρους και μου έχει κάνει εντύπωση το ότι τα κλασικά ελληνικά λαϊκά τραγούδια πλέον δεν ακούγονται, ούτε παίζονται. Ενώ υποτίθεται ότι στην εποχή που διανύουμε, από κάποια ηλικία και μετά, ενδεχομένως αναζητάμε το παλιό λαϊκό τραγούδι. Υπάρχουν ρίζες στο ελληνικό τραγούδι και πιστεύω ότι είναι χρέος μας, όσοι άνθρωποι ασχολούνται με τη μουσική επειδή την αγαπούν πραγματικά, έστω και ένα μέρος από τη ζωή τους στη μουσική, να την αφιερώνουμε εκεί. Mm-hmm. Να προσπαθούμε να μελετάμε. Σίγουρα δεν μπορούμε να αποδώσουμε το λαϊκό τραγούδι όπως μπορούσαν να το αποδώσουν εκείνοι που το βίωσαν και εκείνοι που το έγραψαν. Mm-hmm. Γιατί αυτά τα κομμάτια γράφτηκαν σε εντελώς διαφορετικές εποχές, όπου υπήρχε πόλεμος. Άλλες προσλαμβάνουσες, άλλες συνθήκες. Πείνα, υπήρχε δυστυχία πραγματική. Οπότε ένα παιδί, ας πούμε, ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει σε ένα αισθητικό περιβάλλον, που είναι εντελώς διαφορετικό, ας πούμε, από τις εποχές τότε, σίγουρα δεν μπορεί να το αποδώσει. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να το μελετήσει, μπορεί να το ακούσει. Υπάρχουν μνήμες, υπάρχει ιστορία σε αυτά τα τραγούδια. Εγώ πάντοτε τραγουδώ λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια στα προγράμματά μου. Στις παραστάσεις μου πάντοτε υπάρχει ένα μέρος που μου αρέσει. Δηλαδή, 10-12 χρόνια που είμαι στη δουλειά, πάντοτε το κάνω. Ωραία. Λοιπόν, θα είστε κάθε Σάββατο με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Θα ξεκινήσουμε Σάββατο στις γραμμές από 5 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Και μετά θα πάει, από όσο ξέρω, και Κυριακή μεσημέρι. Ωραία. Εξαιρετικό. Είναι ωραία μέρα η Κυριακή μεσημέρι. Για τους ανθρώπους που έχουν βαρεθεί να ξενυχτάνε πολύ και θέλουν μια διαφορετική ώρα για να ακούσουν. Υποδέσεις αλλιώς και την εβδομάδα μετά, κακά τα ψέματα. Ποια είναι η εμπειρία σου από την σύντομη ενασχόλησή σου με την πολιτική σου υποψήφια στις εκλογές που πέρασαν? Ναι, ήμουνα υποψήφια στη Β' Αθήνας σε μία εκλογική θέση. Δεν υπήρχε δηλαδή περίπτωση να γίνω βουλευτής. Γιατί αν υπήρχε δηλαδή κακό θα ήτανε? Όχι, να σου πω. Δεν ήτανε ο στόχος μου αυτός. Δεν θέλω να αλλάξω επάγγελμα. Μάλιστα. Πιστεύω ότι όταν κάνεις κάτι και το αγαπάς, το κάνεις αυτό και μόνο και αφιερώνεις εκεί. Μου ζήτησαν μία υποστήριξη από την τοπική μου που είμαι εκεί, από την οργάνωση μελών. Μου είπαν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ή αποστρατεύεσαι ή συστρατεύεσαι. Ωραίο. Δηλαδή, το να το παίζεις ανένταχτος αριστερός, ανένταχτη αριστερή, είναι κάτι που δεν μας χρειάζεται. Ίσα-ίσα πρέπει να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του, αν θέλει να λέει ότι είναι οργανωμένος κάπου. Θυμήθηκα τα λόγια της γιαγιάς μου, της Ραλίας, που μου έλεγε ότι όταν ανήκεις κάπου και ανήκεις κάπου, καλό είναι να το ξέρουν. Αν απομυθοποίησα κάτι, ας πούμε τους δημοσιογράφους. Όχι, έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη. Δεν άλλαξε έτσι η άποψή μου. παραμένει η ίδια. Πάντοτε υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά οι εξαιρέσεις είναι αυτές που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Μάλιστα. Νομίζω ότι δέχτηκες κάποια σχετική επίθεση τότε, έτσι? Όχι, ήταν πολύ κατανοητό. Από την άποψη ότι όταν δεν ξέρεις, δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ με έναν άνθρωπο, είναι λογικό να μην τον ξέρεις και είναι πάρα πολύ λογικό κάποια πράγματα να σου φαίνονται τελώς περίεργα. Με το που βγήκα όμως και μίλησα, όλο αυτό σταμάτησε κατευθείαν από το επόμενο λεπτό. Και γι' αυτό δέχτηκα και να βγω και να μιλήσω και μίλησα και σε συνεντεύξεις και παντού. Θα το ξαναέκανες? Δεν ξέρω να σου πω.
Και δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω πώς θα είναι η κατάσταση. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ που είμαι, υποστηρίζω αυτό που υποστηρίζω. Mm-hmm. Τα πράγματα αλλάζουν. Όλοι κρίνονται. Όλοι κρινόμαστε και όλοι κρίνονται. Τι είναι για σένα, θα το πω, ο τσαμπουκάς. Έχεις τσαμπουκά. Δεν έχω αυτό που μου είπες ότι αναλαμβάνεις αυτή την περίοδο, να έχεις μια ομάδα, να τρέχεις μόνη σου τη δουλειά σου. Τα πάντα. Έχω άλλη λέξη. Α, ποια δεν είναι, είναι τσαμπουκάς. Δεν είναι τσαμπουκάς, ε. Τι είναι. Μ' αρέσει πολύ μία λέξη και θέλω, γουστάρω πάρα πολύ τους ανθρώπους που το έχουν αυτό. Και αυτό λέγεται ακεραιότητα. Mm-hmm. Και είναι κάτι που το ψάχνω πάρα πολύ στη ζωή μου. Θέλω ανθρώπους δίπλα μου που να λένε αυτό που εννοούν, να σε κοιτάνε και να βλέπεις αλήθεια στα μάτια τους και να παλεύουν με εντυμότητα και ωραία. Με ακεραιότητα. Έφτασες σε ένα σημείο που το θεωρείς πολυτέλεια, το ότι μπορείς κι εσύ να λειτουργείς με τον τρόπο που και με αυτή την πολύ ωραία λέξη, όντως, εσύ στην δική σου, αν θέλεις, αξιολόγηση την έχεις πολύ ψηλά. Είναι πολυτέλεια το ότι έφτασες σε αυτό το σημείο και δεν είσαι και πολλά χρόνια στη δουλειά. 12 χρόνια, ας πούμε, έτσι. Ναι. Άρα το κατάφερες νωρίς να το κάνεις αυτό που ήθελες. Κοίταξε, πολυτέλεια. Δεν ξέρω αν είναι πολυτέλεια. Νομίζω ότι ότι πρέπει να έχεις πολύ συγκεκριμένη στόχευση για τα πράγματα που κάνεις στη ζωή σου. Mm-hmm. Δηλαδή να μην φεύγεις δεξιά και αριστερά. Εμένα η ζωή μου είναι η μουσική. Σε όλα τα επίπεδα. Στο να παίζω μουσική, στο να διδάσκω μουσική, ναι. Στο να φτιάχνω μουσική, στο να τραγουδάω μουσική. Εμένα είναι αυτό η ζωή μου. Άρα φροντίζω για τη ζωή μου καθαρά. Και ψάχνω να βρω τις λύσεις και τους τρόπους. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμη πιο δύσκολα, μπορεί να γίνουν και πιο εύκολα, αλλά αυτή είναι και η ζωή. Αυτή είναι και η μορφιά της ζωής. Να είσαι εντάξει και να έχεις τη δύναμη και το κουράγιο να αγωνίζεσαι για αυτά που αγαπάς. Αν ξεκινούσες, έκανες ένα rewind. Ναι. Θα ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο. Αν δεν ασχολιόμουν με τη μουσική, νομίζω θα ήμουν πάρα πολύ καλή γιατρός. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Αν δεν είχα αυτό το μικρόβιο από πολύ μικρή ηλικία, γιατί ήταν και ο παππούς μου. Τραγουδιστής και οργανοπαίχτης, τσαγκάρι στο επάγγελμα, ναι. Από τον Πειραιά, αλλά ήταν πάρα πολύ ταλαντούχος. Έπαιζε κιθάρα και τραγούδισε. Αν δεν είχα κολλήσει λοιπόν το μικρόβιο από εκεί, γιατί μεγάλωσα με αυτή την εικόνα ενός γοητευτικού ανθρώπου να παίζει ναι, και, ναι, ναι. Και να τραγουδάει, πιθανότητα θα είχα γίνει γιατρός. Μάλιστα. Μου αρέσει πολύ. Ήθελες κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα, το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό? Νομίζω γενική παθολογία. Με ποιο θα κλείσουμε? Θα σου πω ένα τραγούδι που τελικά. Αρέσει σε πάρα πολλούς άντρες. Νόμιζα ότι αρέσει πιο πολύ σε γυναίκες, αλλά τελικά αρέσει πιο πολύ σε άντρες. Ποιο είναι? Να ξέρεις. Και το έχουν αφιερώσει πάρα πολλοί άντρες στις γυναίκες τους. Ποιο είναι? Αντίστοιχα. Και όχι μόνο. Περίμενα να σου βρω. Κοίτα η τεχνολογία, έτσι. Είναι η τεχνολογία εδώ. Ναι, γιατί αφήσαμε την κιθάρα στο μαγαζί. Εσείς μην ξεχνάτε. Πάμε μια βόλτα. Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα. Αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό. Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα. Αν θα άφηνα μια στάλα εγωισμού. Αν θα σε άφηνα ή αν πίσω σου θα έτρεχα. Ρωτάς αν θα πέφτα για σένα στη φωτιά. Εγώ για σένα, για σένα θα πέφτα πιο κάτω από τον καθένα. Εγώ καρδιά μου, εγώ θα σκοτώνα για σένα τα όνειρά μου.